Έτοιμοι είμαστε, έχουμε και τα ερωτήματά σας και την απευθεία σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος μας περιμένει στο στούντιο του Open στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, κύριε Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καταρχάς, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γεωργιάδη. Είχατε καθόλου χρόνο. Μπορείτε να μόλις λένε επιστροφή. Θα το τακτοποιήσουμε αμέσως. Καταρχάς, δεν ξέρω, είχατε καθόλου χρόνο χθες? Έχετε μία εικόνα πώς έχουν εισπράξει οι υγειονομικοί, οι γιατροί, τις εξαγγελίες χθες του Πρωθυπουργού που τους αφορούν? Καλά, εννοείται ότι όλοι οι γιατροί είναι ενθουσιασμένοι με το μέτρο, κυρίως της αυτοτελούς φορολογήσεως των αμοιβών από τις εφημερίες. Το μέτρο αυτό, το οποίο εξήγηλε χθες ο κ. Πρωθυπουργός, ήταν το βασικό αίτημα των δύο μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων των γιατρών του ΕΣΥ, δηλαδή της ΕΙΝΑΠ κατά πρώτον λόγο και της ΟΕΝΓΕ κατά δεύτερο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει ούτε συνάντηση, όχι μόνο μαζί μου, αλλά με οποιονδήποτε υπουργό υγείας από κάτοχό μου, και επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ και επί εποχής Νέας Δημοκρατίας, που να μην θέτουν πάντα ως πρώτο αίτημά τους την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Μου το έχουν ζητήσει από μένα τουλάχιστον 30 φορές. Η εξαγγελία λοιπόν του κυρίου Πρωθυπουργού αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση που, αν θέλει, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό απαντάει στις βασικές αγωνίες των γιατρών του ΕΣΥ. Για τον κόσμο που δεν ξέρει τι είναι αυτό που λέμε, τι λέγανε οι γιατροί, μέχρι χθες λέγανε, γιατί όπως σήμερα λέω δεν έχει νόημα. Λέγανε ότι μας αδικείται, γιατί τη δουλειά μας βάζει να κάνουμε εφημερίες. Από την αμοιβή αυτών των εφημεριών που είναι χαμηλή, μαζεύουμε ένα μεγάλο ποσό, το οποίο προστίθεται στο εισόδημά μας. Το εισόδημά μας με αυτή την πρόσθεση του ποσού ανεβαίνει φορολογική κλίμακα και μετά με την μεγαλύτερη φορολογική κλίμακα του 40% μας παίρνετε το μισό ποσό πίσω. Ήταν ένα άδικο μέτρο, κύριε Υπουργέ, δηλαδή. Τι είπατε? Τους αδικούσατε όντως, δηλαδή, εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ήταν άδικο μέτρο. Αυτό συνέβαινε, κάτι έχει φύγει πίσω και δεν ακούω καλά, αλλά προσπαθήσω να ακούσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, πρέπει να έχει φύγει το καλώδιο, κάτι έχει φύγει, ο οποίος δεν ακούγεται καλά. Σας ακούω πολύ βάθος, δηλαδή, δεν ακούω. Ωραία, να έρθει λοιπόν ο τεχνικός μας να σας βοηθήσει, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Ζωντανή εκπομπή, άλλωστε είμαστε, παιδιά. Πηγαίνετε να βοηθήσετε τον κύριο Γεωργιάδη, ναι. Γίνονται αυτά τα πράγματα, για όνομα του Θεού. Όποιος τεχνικός μας είναι στο στούντιο. Η εξαγγελία χθες του κυρίου Πρωθυπουργού για την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών είναι η ικανοποίηση του βασικότερου συνδικαλιστικού αιτήματος των γιατρών του ΕΣΥ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τρόπο εμφατικό, που πλέον κλείνει κάθε συζήτηση τέτοιου αιτήματος από το ΕΣΥ. Δεν λέω ότι με αυτό θεραπεύουμε όλα τα προβλήματα, προς Θεού. Λέω όμως ότι η κυβέρνηση αυτή διορθώνει μια πολύ μεγάλη αδικία των γιατρών του ΕΣΥ και καθιστά τη θέση του γιατρού του ΕΣΥ πολύ πιο ελκυστική. Στα υπόλοιπα τώρα, Υπουργέ, να σας ρωτήσω, οι εξαγγελίες αυτές σας βοηθούν εσάς καθόλου στο να διορθώσετε την εικόνα που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα με τις αντιδράσεις των υγειονομικών, τα προβλήματα τα οποία αρκετές φορές σας λένε και σας περιγράφουν στις επισκέψεις σας, τους συνδικαλιστές οι οποίοι βγαίνουν στο δρόμο και διεκδικούν κάποια πράγματα, την κατάσταση και την εικόνα που αντικρίζουμε όλοι στα νοσοκομεία όταν πηγαίνουμε. Θέλω να πω, δηλαδή, σε πόσο τις εκατό αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν χθες σας βοηθούν εσάς ώστε να αλλάξει όλη αυτή η εικόνα που περιγράψαμε? Χθες έγιναν τρεις βασικές εξαγγελίες. Η μία ήταν η αυτοτελής φορολογία που σας είπα, που είναι η μεγαλύτερη. Και παραλαμβάνω, μπορείτε να βγάλετε όποιο συνδικαλιστή θέλετε, ακόμα τον πιο αριστερό. Δεν υπάρχει να μην σας πει ότι αυτό ήταν το βασικό του αίτημα. Ναι. Και αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα προβλήματα που συζητάμε. Το δεύτερο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι η οικία, την οποία υπογράψαμε προχθές και η οποία δίνει σοβαρά για πρώτη φορά κίνητρα για τις άγονες περιοχές, για τα περιφερειακά νοσοκομεία, για την προσέλκυση γιατρών. Και το τρίτο είναι η ανακοίνωση. Θα συναγωγήσουμε λίγο τον κύριο υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πολάκη, γι' αυτό. Την Τετάρτη, στο τεχνικό επίπεδο, πήραμε την έγκριση επιτέλους για τα απογευματινά χειρουργεία από τις Ευρωπαϊκές Αρχές. Αναμένεται η έγκριση από την Επιτροπή, που είναι το τελευταίο βήμα, αφού τα τεχνικά κλιμάκια εισηγούνται ότι έχουμε συμφωνία. Μετά πρέπει να ψηφίσουν στο επίπεδο της Επιτροπής. Πιστεύω ότι θα γίνει αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες. Άρα θα μπορούμε να δώσουμε μια ημερομηνία κάπου προς τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε επιτέλους τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τρία διαφορετικά μέτρα. Ένα, την αυτοτελή φορολόγηση. Δύο, τα μεγάλα κίνητρα για τις άγονες περιοχές. Και τρία, τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία
και θα μειώσω πάρα πολύ τη λίστα, γιατί θα πάμε και θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς όλους όσους αναμένουν πάρα πολύ καιρό να χειρουργηθούν και θα τους χειρουργήσουμε κατά προτεραιότητα το απόγευμα δωρεάν. Άρα θα μειώσουμε πάρα πολύ τη λίστα των χειρουργείων και θα πάρουν οι υγειονομικοί, οι γιατροί και οι νοσηλευτές και τα νοδιοφορείς και όλοι οι συμμετέχουν στις χειρουργικές ομάδες πάρα πολλά χρήματα, διότι αυτά είναι 60 περίπου εκατομμύρια με το ΦΠΑ που θα μοιραστούν για την απογευματινά χειρουργία τα δωρεάν. Αφορά... Θα τους δώσουμε ταυτόχρονα μάλιστα την αυτοτελή φορολόγηση, ταυτόχρονα τα κίνητα για τα άγωνα και ταυτόχρονα μάλιστα την αμοιβή τα απογευματινά χειρουργία. Το αφορά... σύνολο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Σε ό,τι αφορά τα απογευματινά χειρουργία, γιατί χθες βγάλαμε τον κύριο Γιαννάκο και μας είπε ότι εγώ σας είχα ακούσει πρόσφατα σε μια συνέντευξη να μιλάτε για 6.000 απογευματινά χειρουργία τα οποία ήδη έχουν γίνει, έτσι δεν είναι? Σωστά. Σωστά. Χτες ο κ. Γιαννάκος του είπα εγώ τα 6.000 και μου αποκλείεται. Μου ανέφερε τουλάχιστον 10 νοσοκομεία που εκεί λέει και έχουν γίνει 10 και έχουν γίνει 5 και έχουν 50. Δηλαδή αμφισβητούσε τον αριθμό των 6.000. Ένα αυτό και δύο, να προσθέσω. Πώς θα είπε ο κ. Γιαννάκος ότι έχουν γίνει? Δεν μου είπε. Ίσως και εγώ έπρεπε να επιμείνω στο ερώτημα. Αλλά σας λέω. Να προσθέσω. Τώρα μιλάτε για 37.000 απογευματινά χειρουργία. Στο σχεδιασμό σας, μπροστά δηλαδή, υπάρχει το απαραίτητο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό να τα απεξέλθει στα απογευματινά χειρουργεία? Το έχετε διασφαλίσει αυτό? Όταν ξεκινήσαμε τη μεταείνωση των απογευματινών χειρουργείων, ναι, έλεγαν ότι δεν μπορούν να γίνουν. Τα επιπληρωμή μιλάω τώρα, όχι τα δωρεάν. Όταν έχουν γίνει 6.000 με πληρωμή, δεν θα απορροφήσουμε τα 37.000 δωρεάν? Είναι δυνατόν αυτό που λέτε? Υπάρχει το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό που θα εξυπηρετήσει το σχεδιασμό σας? Μα ποιο ιατρικό προσωπικό κάνει αυτά τα 6.000 χειρουργία ήδη? Μα είναι προφανές ότι θα προβληθούν, ξέροντας πια, ακούστε πώς θα δουλέψει το σύστημα με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Μόλις πάρουμε τελική έγκριση, οι διοικήσεις των νοσοκομείων που έχουν ορίσει ομάδες χειρουργικές για απογευματινά χειρουργία θα πάρουν τηλέφωνα από τη λίστα χειρουργείου πρώτα όσους περιμένουν περισσότερο καιρό. Δηλαδή θα προσφερθούν, ναι, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία ανάποδα στη λίστα. Περιμένεις 2 χρόνια, πρώτος. Περιμένεις 1,5 χρόνο, δεύτερος. Περιμένεις 1 χρόνο, τρίτος. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς και θα ζητήσουμε από τους ανθρώπους που περιμένουν να έρθουν να χειρουργηθούν δωρεάν. Έτσι θα σβήσουμε όλες τις μεγάλες αναμονές των χειρουργείων στα χειρουργεία του ΕΣΥ που δημιουργήθηκαν κυρίως κατά το διάμεσο της πανδημίας. Εάν αυτό το κάνουμε συστηματικά, που θα το κάνουμε, 1 χρόνο από σήμερα, κύριε Χαριτάτε, κυρία Καραμιτού, θα είμαστε στο χαμηλότερο επίπεδο αναμονής χειρουργείων στην Ελλάδα από την ίδρυση του ΕΣΥ. Ταυτόχρονα θα γκρινιάζουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές και ταυτόχρονα θα αναμένει ο κόσμος λιγότερο από κάθε άλλη φορά. Κύριε Γεωργιάδη, να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ξέρετε, όλοι λίγο πολύ έχουμε μία προσωπική εμπειρία από την αναμονή στα έκτακτα εξωτερικά ιατρία. Και το λέω όλοι λίγο πολύ, γιατί αυτό έχει συμβεί σε μένα, στο Σπύρο, σίγουρα σε κάποιους δικούς σας. Αυτό, δηλαδή το να πηγαίνει κάποιος στα έκτακτα εξωτερικά ιατρία και να πρέπει να περιμένει αρκετές ώρες, νομίζω ότι κι εσείς σε συνέντευξή σας αυτή την εβδομάδα παραδεχτήκατε ότι υπάρχουν αναμονές μεγάλες. Κακώς είπατε, αλλά δυστυχώς υπάρχουν. Πώς θα το λύσετε αυτό, γιατί καταλαβαίνετε τι είναι να έχεις το πρόβλημά σου και να πρέπει να περιμένεις ένα έκτακτο 8 και 9 ώρες. Θέλω να πω ένα πράγμα, δεν μιλάμε τώρα λίγο σοβαρά. Πρώτον, η παρουσίαση διαρκώς της αναμονής σε εφημερίες καλώς γίνεται για να πιέζει την πολιτική ηγεσία να πάρει αποφάσεις, καμία αντίρρηση, αλλά δεν αποτελεί είδηση. Η αναμονή σε εφημερίες, κύριε Καραμίτου, δεν γίνεται τώρα επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη και Υπουργού Αδόνιδος Γεωργιάδου. Η αναμονή σε εφημερίες είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα των νοσοκομείων. Ναι, αλλά εσείς μετράτε και τον χρόνο διακυβέρνησης, κύριε Γεωργιάδη. Αφήστε να ολοκληρώσω. Για την εικόνα, να σας πω κάτι. Θα μπορούσα, κύριε Γεωργιάδη, ειλικρινώς να σας απαντήσω. Τώρα δεν το κάνω όμως, γιατί θέλω. Ο χρόνος μας είναι πάρα πολύ πολύτιμος και θέλω να μου απαντήσετε πώς θα το λύσουμε. Το πρώτο που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι η γη είναι στρογγυλή. Η αναμονή σε εφημερίες, η πολύωρη, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Ναι, πώς θα το λύσουμε, λέω. Η απολύωρη αναμονή σε εφημερίες δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει βασικά τμήμα επιγόντων περιστατικών στον πλανήτη χωρίς κάποια αναμονή. Στη Βόρεια Ευρώπη είναι τα καλά συστήματα, αναμονή είναι έως 4 ώρες. Σε άλλες χώρες όπως η δική μας που δεν είναι τόσο καλά τα συστήματα, μπορεί να φτάσει και τις 8 και τις 10 ώρες. Ωραία, στις 4 ώρες πώς μπορούμε να πάμε? Στις 4 ώρες λέω λοιπόν τώρα να πάμε. Ότι εγώ, για να μην φανεί ότι θέλω να ρίξω τίποτα στους προηγούμενους, δέχομαι, ακούστε τι λέω. Όσο αφορά την αναμονή για να χειρουργηθεί κάποιος, σε 1 χρόνο από σήμερα η αναμονή για να χειρουργηθείς στα νοσοκομεία του ΕΣΥ θα είναι μία από τις μικρότερες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που συμφωνήσαμε και με τα πρωινά που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, μπορώ να σου πω μετά και τους δείκτες.
Δεύτερον, δέχομαι κυρία Καραμήτρου και κύριε Χαρτάτε να κριθεί η θητεία μου από το αν θα καταφέρουμε επί θητείας μου να μειώσουμε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα με τους χρόνους αναμονής σε εφημερίες. Σας διαβεβαιώ ότι γι' αυτό εργάζομαι περισσότερο από κάθε τι άλλο αυτή τη στιγμή. Έχω χαρτογραφήσει με δικές μου ομάδες και προσωπικές επισκέψεις και μακριά τις κάμερες για να καταλάβω πού γίνεται η καθυστέρηση. Μπορώ να σας πω από τώρα, αν θέλετε, πού γίνεται. Ναι, γίνεται στην έλεγχο δραματιοφορέων, όπου καθυστερεί πάρα πολύ. Μπορεί να περιμένει στο φορείο, στο διάδρομο και 2 ώρες για να πάνε να του κάνουν μία εξέταση για να τον πάνε στο θάλαμο. Άρα, τι κάναμε την κυρία Κεραμέως, βάλαμε τη ΔΥΠΑ, προσλάβαμε 500 και τραυματιοφορείς. Θα τους εκπαιδεύσουμε μέχρι αρχές Νοεμβρίου για να μπουν στα δημόσια νοσοκομεία της εφημερίας μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Άρα από εκεί θα αρχίσει να φαίνεται η διαφορά. Δεύτερον, κολλάμε πάρα πολύ στις απεικονιστικές εξετάσεις για το βράδυ. Έχουμε μία βάρδια και μπορεί να περιμένει και 2 και 3 ώρες για να κάνει μία αξονική ή μία μαγνητική τομογραφία. Yeah. Γιατί θα φέρουμε ειδική διάταξη στη Βουλή για να επιτρέπουμε την εξ αποστάσεως διάγνωση, ώστε να γίνονται περισσότερες απεικονιστικές εξετάσεις γρηγορότερα το βράδυ, να γίνει τη διάγνωση από το γιατρό εξ αποστάσεως και να προχωράει ο ασθενής στο επόμενο βήμα. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση στη διενέργεια κάποιων εξετάσεων, οι οποίες επίσης είναι μικροβιολογικές και άλλες, που το βράδυ είναι μεγαλύτερη καθυστέρηση από το πρωί και εκεί θα χρειαστούμε επιπλέον προσωπικό. Έχουμε χαρτογραφήσει τα προβλήματα και δουλεύουμε, και φυσικά το πώς θα συνεφημερεύουν κάποια νοσοκομεία, γιατί θα πάρουμε και ένα συνολικό σχέδιο με τον κ. Θεμιστοκλέος γι' αυτό, για το πώς συνολικά θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Προσέξτε, δεν λέω ότι θα κάνουμε τις 8 ή 10 ώρες 0, για να πάρει εδώ 0 δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να είναι 0 και δεν πρέπει. Γιατί πρέπει να εσφαλίσει ένα χρόνο για να δουν οι γιατροί τι αντιδράσει, την εξέταση, σε τότε θα σου δώσουν κτλ. Δεν είναι η εφημερία κάτι που μπαίνει και βγαίνει. Αλλά σίγουρα θέλω να φτάσω στο μέσο όρο των καλών ευρωπαϊκών χωρών, που είναι πέριξ του 4 ώρες. Κατανοητό. Και ένα ερώτημα τηλεθεατή, εάν θα ανανεώσετε τι επικουρικέ, συγγνώμη, του επικουρικού όλων των ειδικοτήτων μέχρι το 27. Συγγνώμη, μην μου επιτρέψετε. Όλοι οι επικουρικοί θα ανανεωθούν μέχρι το 27. Η θητεία μου επικουρικό δεν θα φύγει από το νοσοκομείο. Του χρειαζόμαστε όλου. Άλλη ερώτηση. Όχι, εγώ νομίζω ότι βγάλατε και το, επειδή είπατε για είδηση πριν, νομίζω ότι τώρα εδώ τη βγάλατε την είδηση. Τι έχετε κάνει και τα βήματα που κάνετε, και αυτό ότι θα γίνονται και εξ αποστάσεως κάποιες, ακριβώς ειδικά τη νύχτα θα για να κερδίσετε χρόνο. Για το ετοιμάζουμε. Έχετε πάρει γνωμοδότηση από την τεχνολογική εταιρεία ότι μπορεί να γίνει, γίνεται και στο εξωτερικό, ούτως ή άλλως, το κάνουμε και εδώ. Επειδή βλέπω ότι το έχετε δουλέψει λοιπόν αυτό το σχέδιο, τουλάχιστον από την παρηγραφή που μας δώσετε. Όχι, εγώ δεν θέλω ακόμα να ταλαιπωρείτε. Μπορείτε. Παγά ζητώ συγγνώμη από τον κάθε συμπολίτη μου ως Υπουργός Υγείας. Σας όταν αφορά ως ευθύνη προσωπική. Ζητώ συγγνώμη τον κάθε συμπολίτη μου που έχει ταλαιπωρηθεί σε ένα νοσοκομείο. Εγώ, κυρία Καραμήτρου, δεν πρόκειται να σας πω ότι τα πράγματα σας πηγαίνουν όλα τέλεια. Δεν είμαι τρελός ούτε παρανοϊκός. Οι γιατροί που χειρουργούν στα απογευματινά πληρώνονται κανονικά, κύριε Υπουργέ. Γιατί έχω ένα μήνυμα εδώ ότι μένουν απλήρωτοι κάποιοι για μήνες. Είναι 6 μήνες απλήρωτοι οι γιατροί απογευματινών χειρουργείων, ενώ ο ασθενής πληρώνει κανονικά. Ισχύει αυτό? Όχι, τα απογευματινά χειρουργεία καθαρίζονται και πληρώνονται. Είχαμε ένα πρόβλημα με νοσοκομεία, καμιά δεκαριά που είναι μέσω ειδίκα, που δεν του κεντρικού συστήματος. Εκεί υπήρχε μια καθυστέρηση, αλλά έχει λυθεί τώρα, πληρώνονται κανονικά. Δεν υπάρχει το θέμα. Ούτε άλλω τα χρήματα είναι μέσα στον προβλημα των νοσοκομείων. Λοιπόν, πάω όμως λίγο, θέλω να το πω αυτό. Εμένα η μεγάλη μου αντίδραση είναι όταν παρουσιάζεται το «εσύ να καταραίει». Το σύνθημα «το εσύ καταραίει» και η ιδέα «το εσύ καταραίει» πρώτον είναι ψευδής, δεν είναι αληθινή, και δεύτερον βλάπτει σοβαρά τον ελληνικό λαό, διότι δημιουργεί τεράστιο αίσθημα ανασφάλειας. Και τρίτον, αδικεί τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που κάνουν τόσο μεγάλη δουλειά. Αυτή τη στιγμή, κυρία Καραμήτρου, προσέξτε τι κάνουμε. Κάνουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυση του ΥΠΙΣ, 500 εκατομμυρίων, 93 νοσοκομεία και 158 κέντρα υγείας ανακαινίζονται πλήρως. Ήδη με βλέπετε μια εβδομάδα, κάθε μέρα κάνω εγγένεια. Μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κόβω κορδέλες. 2. Αγοράζουμε τη Δευτέρα, βγαίνει σε δημόσιο διαβούλευση διαγωνισμό, τα περισσότερα μηχανήματα καινούργια για τα δημόσια νοσοκομεία. Πάλι από το Ταμείο Ανάκαμψη και για τα νοσοκομεία, για τα κέντρα υγείας. Μιλάμε για καινούργιου αξονικού νομογράφου, μαγνητικού νομογράφου, ρομποτικά μηχανήματα κτλ. 3. Κάναμε το ιδιωτικό έργο των γιατρών που τους επιτρέπει να έχουν παράλληλα ιδιωτικό έργο, άρα κάνουμε πιο ελκυστική τη θέση του γιατρού του ΕΣΥ. Ήδη 15% των γιατρών ζητήσαν να κάνουν χρήση του ιδιωτικού έργου. 4. Κάναμε τα απογευματινά χειρουργεία για να μπορούν να έχουν μέσα στο ΕΣΥ επιπλέον εισόδημα. 5. Προχωρήσαμε στην αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών τους για να μην θεωρούν ότι τους κλέβουμε και τους αδικούμε, για να έχουν επιπλέον κίνδυνο να μείνουν. 6. Ψήφισαμε τη διάταξη για τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτά έχουν γίνει μέσα σε 9 μήνες. Υπουργέ. Και την ερώτηση τώρα του 1 εκατομμυρίου. Όλα αυτά λοιπόν για να τα λειτουργήσετε θα χρειαστείτε κόσμο.
Πότε πιστεύετε ότι θα είστε έτοιμοι για να κάνετε τις επόμενες προσλήψεις? Εφόσον τώρα βγήκε η ΚΙΑ για τις άγονες περιφέρειες, που δίνει σοβαρά κίνητρα για τον κόμμα που δεν ξέρει, σε 18 ειδικότητες δίνουμε για τις άγονες περιφέρειες συν 7.200 ευρώ το χρόνο, στις υπόλοιπες ειδικότητες συν 3.600 ευρώ το χρόνο, είναι αρκετά χρήματα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι ένα μεγάλο κονδύλι δηλαδή από τον προπολογισμό μας για αυτό το πράγμα. Και εφόσον βγήκε η ΚΙΑ για τις άγονες, θα προχωρήσουμε άμεσα στις προκηρύξεις για να πληρώσουμε τις θέσεις εκεί που είχαμε άγονες. Ξέρετε περίπου πόσες θα είναι αυτές οι θέσεις που θα προκηρύξετε? Γύρω στις 250 θέσεις θα προκηρύξουμε και άμεσα. Και θα αφορά σε νησιά τέλος μόνο? Τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Ωραία. Σε νησιά μόνο ή και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, σε περιοχές? Και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, δεν θα είναι μόνο σε νησιά. Θα είναι πάνω στην Κόρη, στη Δράμα, θα είναι σε αφορά, σε ό,τι αφορά, Υπουργέ. Σε ό,τι αφορά, αυτό θα σας έλεγα. Την Ξάνθη, σε ό,τι αφορά, σε νοσοκομεία μεγάλα, της Αττικής ας πούμε, πότε θα είστε έτοιμοι να κάνετε προσλήψεις στα νοσοκομεία αυτά? Αυτό η ΚΙΑ για τα άγωνα αφορά τα περιφερειακά νοσοκομεία. Εκεί έχουμε και τη μεγαλύτερη έλλειψη προσωπικού. Δεν έχουμε τη μεγαλύτερη έλλειψη στην Αθήνα. Στην Αθήνα έχουμε μεγαλύτερη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Σωστά. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Οι προσωρινοί πίνακες του ΑΣΕΠ για τρεις διαφορετικές προσκλήσεις έχουν ήδη βγει στον αέρα από το τέλος Ιουλίου. Ήδη τώρα παίρνουμε συνέχεια νοσηλευτές. Και για πόσο κόσμο μιλάμε, για πόσους νοσηλευτές? Όπου ορκίστηκαν 140 νοσηλευτές στον Ευαγγελισμό, θα πάρουν άλλη εβδομάδα σε ένα άλλο νοσοκομείο, άλλους 50 νοσηλευτές το καθεξής. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε νοσηλευτές μαζικά. Γιατί έγινε? Οι δύο προηγούμενες προσκλήσεις που είχαν γίνει μέσω ΑΣΕΠ και είχαν καθυστερήσει, ξεκόλλησαν με την νομοθετική μας πρωτοβουλία και προχώρησαν και βγήκαν οι προσωρινοί πίνακες. Και η νέα πρόσκληση που κάναμε αυτό το χρόνο επίσης πήγε παράλληλα πολύ γρήγορα. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις προσκλήσεις που είναι στον αέρα, που έχουν βγει προσωρινοί πίνακες και τα νοσοκομεία του προσωρινού πίνακες φτάνουν νοσηλευτές. Αυτό είναι οι 8 στους 10 για τα μεγάλα αστικά κέντρα. ΕΚΑΒ, Υπουργέ. ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση για το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ, χάσαμε, έχουμε βγάλει 600 μόνιμες θέσεις, ήδη είναι στον αέρα και τρέχουν. 600 θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα? Ναι, ναι, μέσα, για όλη την Ελλάδα μιλάω, για μόνιμες θέσεις. Γιατί περίπου τόσες ήταν οι επικουρικοί που είχαμε, τους κάνουμε μονίμους και θα βάλουμε τους 600 επικουρικούς στους 600. Αλλά προσέξτε κάτι, θέλω να ακουστεί για το ΕΚΑΒ, θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ το ΕΚΑΒ γι' αυτό. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό που έγινε φέτος και ένα παράπονό μου είναι: αν κάτι πάει στραβά, γίνεται τρίχα τριχιά και παίζει 5 μέρες. Αν κάτι πάει καλά, το παίζει κανένας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε καλοκαίρι στο ΕΚΑΒ ήταν η Χαλκιδική. Για όσους ξέρουν το ΕΚΑΒ, ήταν η μαύρη τρύπα του ΕΚΑΒ. Για ποιο λόγο? Διότι εκεί οι αποστάσεις είναι μεγάλες και ο μέσος χρόνος απόκρισης όλα αυτά τα χρόνια για το ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική ήταν περίπου μία ώρα. Όταν πήγα στο Υπουργείο, κάναμε ειδική σύσταση με τον κύριο Μάρθα στο κλέος του Υπουργείου Παραστασίου και είπαμε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει. Πήγαμε τα διπλάσια ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ, τα διπλάσια πληρώματα φέτος το καλοκαίρι και ο μέσος χρόνος απόκρισης έπεσε στη Χαλκιδική κάτω από τα 15 λεπτά, από τη μία ώρα. Μάλιστα. Θυμάστε, κυρία Καραμίτρου, πόσες φορές το καλοκαίρι παίζατε ρεπορτάζ για το ΕΚΑΒ ότι καθυστέρησε ασθενοφόρο? Φέτος, παρότι όλα τα φώτα ήταν στραμμένα την υγεία, για το ΕΚΑΒ δεν υπήρξε ούτε ένα τέτοιο ρεπορτάζ. Και δυστυχώς στη Χαλκιδική φέτος το ΕΚΑΒ διαχειρίστηκε μερικά πολύ τραγικά περιστατικά. Όπως παραδείγματος χάρη το παιδί, το ατυχές αυτό. Όπως λέει τις γονείς του με το Λούνα Πάρκ. Όπου όμως ξέρουν και οι γονείς του το ΕΚΑΒ πήγε εκεί σε διάφορα χρόνια. Όλοι αυτοί που σας υποδέχονται όπου πάτε. Οι άνθρωποι, δεν τους ξέρω ποιοι είναι. Και ενδεχομένως... Η συμμορία της μιζέριας. Τι είναι αυτοί δηλαδή που έρχονται σε. Η συμμορία της μιζέριας. Τι είναι αυτοί, κύριε, δεν είναι γιατροί, δεν είναι νοσηλευτές, δεν είναι προσωπικό, τι είναι? Παιδιά, αφού είστε παλιός τώρα, σε κάθε νοσοκομείο υπάρχουν και μερικοί συνδικαλιστές της αριστεράς, κυρίως του Κουκουένι περισσότεροι, μερικοί είναι εξωσύριοι Ζανταρσία, οι οποίοι θα φτάσουν στο Γεωργιά, θα πάνε να κάνουν φασαρία για τις κάμερες. Αυτοί προσωπούν τα νοσοκομεία. Προχθές έχω πάει στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Προσέξτε τι τραβάω, το λέω στον κόσμο. Μάλιστα. Και τους λέω μια αρχαιοελληνική φράση, ετούμε συγγνώμονα είναι, σας ζητώ να αυτή τη θέση μου. Πάω στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Έχω βάλει ένα 5 και την ημέρα έχω ψοφίσει. Γιατί έχω πάει εκεί για βόλτα? Όχι. Γιατί το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έχω εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης το μεγαλύτερο έργο που γίνει ποτέ στο νοσοκομείο του ΕΣΥ σε σπουδαιότητα. Μιλάμε για τη νέα κλινική για τις ανοσοθεραπείες που θα είναι έτοιμη το Δεκέμβριο του 2025 και θα μετατρέψει το νοσοκομείο αυτό στο κέντρο της ανοσοθεραπείας στα Βαλκάνια. Έχουμε πάει λοιπόν εκεί 12 εκατομμύρια, 13 έργο. Για να βγουν γρήγορα οικοδομικές άδειες δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω κάνει. Τέλος πάντων, έχουμε πάει εκεί. Είναι οι εργολάβοι, μας δίνουν τα σχέδια, είναι η διευθύντρια αιματολόγος. Αυτά τα έχω όλα live, μπορεί να τα δείτε όπως θέλετε στη σελίδα μου στο Facebook. Μιλάει η αιματολόγος πόσο καλά πάει το νοσοκομείο και έχουν αναθαρρύνσει και πόσο σπουδαίο έργο είναι. Όλοι λένε μπράβο, πετέρας στο νοσοκομείο, πάει ένα βήμα μπρος. Και εκείνη την ώρα εμφανίζεται ένας ο γνωστός συνδικαλιστής του Κουκουέ, ο οποίος αρχίζει να φωνάζει τη γνωστή κασέτα της μιζέριας.
Συγκρατήθηκα. Για τα μέτρα μου συγκρατήθηκα. Λοιπόν, προσέξτε. Όχι, ακούστε αυτό που θα σας πω. Εντάξει, δεν θα πάρουμε θέση σε αυτό που λέτε. Ναι, παίζουν τα κανάλια εκεί, ο Γεωργιάδης τσακώθηκε με τον γιατρό και δεν ακούει τους εργαζόμενους, τα γνωστά. Μάλιστα. Αυτό το βίντεο που παίζετε. Την επόμενη μέρα προκηρύξανε στάση εργασίας και στο νοσοκομείο αυτό ως διαμαρτυρία στην έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στους 1.860 εργαζομένους αυτού του νοσοκομείου, όπου υποτίθεται αυτός ο κύριος εκπροσωπεί τους γιατρούς αυτού του νοσοκομείου. Μάλιστα. Σε αυτούς τους 1.800, πόσοι κάναν στάση εργασίας την επόμενη μέρα μετά από αυτό το επεισόδιο με τον Γεωργιάδη? Πώς, πείτε με ένα νούμερο. Ελάτε, πείτε μας στην Υπουργία για να το. Τέσσερις. Τέσσερις. Λοιπόν. Ο ένας είναι ο κύριος και άλλοι τρεις. Ελάτε να τα πω από κοντά. Δηλαδή ο κύριος αυτός δεν εκπροσωπεί ούτε πεντάδα για μπάσκετ. Ελάτε, λοιπόν, αν δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, προς Θεού, δεν μπορούμε. Μα δεν εκπροσωπεί, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά, δεν εκπροσωπεί. Ναι, αλλά δεν έχει και φορεί. Δεν το ψηφίζουν 100 κομμουνιστές και ασχολούμαστε όλοι μαζί του. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σε κάθε νοσοκομείο, λοιπόν, που με ρωτήσατε, μαζεύονται οι ίδιοι του κουκουέ και φωνάζουν. Προχθές πήγα στο Μεταξά για να κάνω τα εγγένεια των δύο ορόφων του Ταμείου Ανάκαμψης με το ΤΑΙΠΕΔ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Να ευχαριστώ και το ΤΑΙΠΕΔ γι' αυτό. Που είναι η πρώτη ανακαίνιση του νοσοκομείου Μεταξά το 1970. Άρα. Μιλάμε, κάνουμε κούκλα του ορόφου. Είναι μαζεμένοι συνδικαλιστές. Δείτε το πάλι το live. Φωνάζανε. Δεν έχουν κάτι μαζί μου. Φωνάζουν από αντανακλαστικά. Αν δείτε το βίντεο, πλησιάζω στο πανό να του μιλήσω και δύο κυρίες από του διαδηλωτές μαγκάλιασαν και με φιλήσανε κιόλα. Είναι όλα live. Λοιπόν, μην δίνετε σημασία. Αυτοί αντιδρούν για την αντίδραση. Υπουργέ, ελάτε, παρακαλώ. Είναι η συμμορία της μιζέρια. Σας περιμένουμε στο πλάτο. Αυτή θα μείνουν πίσω. Εμείς φτιάχνουμε νοσοκομεία. Υπουργέ, επειδή είστε Θεσσαλονίκη και επειδή βγήκαμε σε χρόνο που μας δίνει, είναι μικρός χρόνος, πάρα πολλά ερωτήματα φίλων τηλεθεατών, που δυστυχώς φίλοι τηλεθεατές μπήκατε στα τελευταία τρία λεπτά τα αιτήματά σας. Υπάρχει και μικρός, δεν θέλουμε να δικήσουμε κανέναν, ούτε εσάς φίλοι τηλεθεατές, ούτε και τον Υπουργό στις απαντήσεις του. Σας περιμένουμε σε σύντομο χρόνο, ίσως την άλλη εβδομάδα, αν μπορείτε, να είστε εδώ και να απαντήσετε τα ερωτήματα των τηλεθεατών και ενδεχομένως και στην κριτική που πρέπει να γίνει από εμάς. Για να μην παρεξηγούμαστε από κανέναν. Λοιπόν. Εσείς τόσα χρόνια που με ξέρετε. Αποφεύγω να απαντήσω εγώ σε ερωτήματα. Όχι, όχι, αλλά να έχουμε περισσότερο χρόνο για αυτό. Σας νιώθουμε λέω, άβολα. Γιατί έχουμε ώρα... πολλά ερωτήματα και δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Είναι 10 παρά 10, ναι. Σας λέει, ναι. Και δυστυχώς πρέπει να παραδώσουμε τη ροή. Γι' αυτό. Αξίζει να βγάλετε ένα από τους συνδικαλιστές της αριστεράς. Δεν αφορά εσά. Από αυτούς που είναι της συμμορίας μιζέριας και να τους ρωτήσετε αν το συμμαρία της μιζέριας, να ξέρετε, το λέω γιατί δεν θέλω να απαντήσω τον φίλο μου τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, δεν είναι δικό μου. Το έχω αντιγράψει από το γιο του Χατζημάρκου, έτσι. Έξι. Είναι δική του εφεύρεση. Το άκουσα το καλοκαίρι που πήγαινε εκεί στη Ρόδο και στην Κόστα νοσοκομεία. Το έλεγε παντού ο Περιφερειάρχης. Έχει πάρει και 70% εκεί. Μακάρι να πάρει το κάπου του Ζήμπερ και ποσοστό. Τον παραδέχομαι. Και επειδή μου άρεσε πολύ, το είπα, Γιώργο μου, θα το αντιγράψω. Είναι δικό του το copyright, δεν είναι δικό μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά. Καλημέρα.